Σε αυτό το βίντεο θα σας δείξω πώς θα βάψουμε αυτό το σκουριασμένο καλοριφέρ και θα το κάνουμε καινούριο. Καλημέρα σε όλους φίλοι μου. Σήμερα θα σας δείξω πώς θα φτιάξουμε ένα σκουριασμένο καλοριφέρ καινούριο τύπου. Δεν είναι τα παλιά αυτά με τις φέτες. Ελάτε μαζί. Αντιμετωπίζουμε εδώ ένα πρόβλημα, το οποίο είναι η σκουριά αυτή που έχει βγάλει το καλοριφέρ. Βλέπετε, αυτό έχει προκληθεί από διάφορους λόγους. Το καλοριφέρ, ας πούμε, εδώ πέρα, επειδή ο χώρος ήταν λίγο περίεργος, έχει πάρει υγρασίες και έχει βγάλει αυτήν εδώ τη σκουριά. Τι θα κάνουμε σε αυτήν την περίπτωση? Καταρχάς, σαν πρώτο βήμα, θα κάνουμε μια μικρή προεργασία. Δηλαδή, θα τρίψουμε το καλοριφέρ όσο μπορούμε με ένα γυαλόχαρτο. Έτσι, έχουμε εδώ ένα γυαλόχαρτο. Α, να σας πω ότι το γυαλόχαρτο είναι ένα παλιό γυαλόχαρτο, δεν μας ενδιαφέρει τι είναι. Εμένα αυτό είναι 120, σκέψου, έχει φαγωθεί λίγο, οπότε 150. 180 είναι μια χαρά. Ξεκινάμε και τρίβουμε το καλοριφέρ στα σημεία που υποφέρει. Βλέπετε εδώ. Τώρα η σκουριά δεν είναι δυνατόν να φύγει όλη, έτσι. Θα φύγει όσο, τόσο όσο. Επιμένω σε αυτά τα σημεία. Βγάλαμε όση σκουριά μπορούσαμε με το γυαλιόχαρτο. Εντάξει, εννοείται ότι δεν μπορεί να φύγει όλη, έχει φύγει όμως πάρα πολύ, έχει φύγει περίπου το 70%. Τώρα θα πάρουμε μια ξεσχολίστρα και θα σκουπίσουμε σχολαστικά. Με ένα πανί θα καθαρίσουμε οτιδήποτε μας έχει αφήσει η ξεσχολίστρα. Τα πάντα είναι στρωμένα έτσι, δεν φοβόμαστε να μην αρρώσουμε οτιδήποτε. Δουλεύουμε άνετα, άφοβα. Εδώ σε αυτή τη σκάφη έχω βάλει ένα αστάρι το οποίο λέγεται είναι για αρκετές χρήσεις. Είναι multi-purpose όπως λέγεται. Δηλαδή μπορεί να μπει επάνω σε σκουριά, μπορεί να μπει σε καλπανιζέ, μπορεί να μπει σε αλουμίνια. Το αστάρι αυτό είναι ενός τετατικού. Είναι αστάρι οικολογικό του νερού. Έτσι, κανονικά εδώ θα πρέπει να βάλουμε ένα αστάρι μετάλλου, αν είμαστε σε μια εξωτερική επιφάνεια. Αλλά καταλαβαίνετε ότι επειδή είμαστε σε ένα σπίτι, θα πρέπει να πάμε σε μια άλλη λύση η οποία να είναι και οικολογική, αλλά εξίσου καλή επίσης. Έτσι. Λοιπόν, το αστάρι είναι αυτό. Δεν χρειάζεται να πούμε να αναφέρουμε μάρκα. Οποιοδήποτε αστάρι το οποίο λέγεται είναι multi-purpose και είναι για τέτοιες χρήσεις, θα κάνει τη δουλειά. Και ξεκινάμε τώρα βάφοντας, θα περάσουμε μια στρώση δηλαδή με το αστάρι αυτό. Θα δείτε ότι η σκουριά δεν θα ξεράσει στο αστάρι πάνω και το αστάρι θα καλύψει απόλυτα τη σκουριά. Βλέπετε εδώ. Μόλις περάσαμε το πρώτο χέρι αστάρι, όπως σας είπα, ελέγχουμε, το αφήνουμε να στεγνώσει. Εάν όταν θα έχει στεγνώσει ξαναεμφανιστεί η σκουριά, η δίτε σκουριά και δηλαδή δεν έχει καλύψει, θα ξαναπεράσουμε άλλο ένα χέρι. Θα περιμένουμε να δούμε να στεγνώσει, να το ελέγξουμε και από εκεί πέρα θα προχωρήσουμε τη διαδικασία βαψίματος. Το αστάρι μας έχει στεγνώσει αυτή τη στιγμή και ήρθε η ώρα να το βάψουμε. Βλέπουμε ότι δεν έχει ξεράσει καθόλου. Τώρα, για να το βάψουμε, θα χρησιμοποιήσουμε ένα χρώμα το οποίο θα το βάψουμε λευκό καταρχάς, θα σας πω.
Το χρώμα αυτό είναι σατινέ. Και θα ξεκινήσουμε το βάψιμο. Ό,τι κάναμε και προηγουμένως, απλά τώρα θα είναι με χρώμα. Δεν ξέρω αν βλέπετε διαφορά, αν φαίνεται μάλλον διαφορά στην κάμερα. Λοιπόν, το πρώτο χέρι μας είναι έτοιμο, περιμένουμε να στεγνώσει και θα ξαναπαναλάβουμε τη διαδικασία. Πάμε να περάσουμε τώρα το δεύτερο χέρι. Το καλοφέρι μας είναι έτοιμο, έχουμε βράσει δύο χέρια, έχει ασπίσει εντελώς, η σκουριά εξαφανιστεί, έτσι λύσαμε αυτό το πρόβλημα. Εάν σας αρέσει το βίντεο, κάντε μια εγγραφή και γράψτε μου ή αφήστε μου ένα σχόλιο από κάτω και ξέρετε ότι απαντώ σε όλα και να ξέρετε ότι να κλείσουμε το γνωστό ρητό ότι μυστικά δεν υπάρχουν, τα μυστικά είναι στους μικρούς ανθρώπους. Μόνο έτσι θα πάμε μπροστά. Να είστε όλοι καλά, για χαρά.